εκδήλωση για τη συμπλήρωση των 100 ετών από την ίδρυση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά την οποία οι βασικοί ομιλητές μίλησαν για την προσφορά του Συνδέσμου όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας παραλληλισμούς της σημερινής κρίσης με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις το 1915. Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κ. Αθανάσιος Σαββάκης, μίλησε για το σημαίνοντα ρόλο του Συνδέσμου στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πραγματικότητα όλης της χώρας. Μελετώντας ακριβώς μέσα από τις σελίδες του επαιτειακού τόμου τη διαδρομή της παρεμβατικής δράσης του ΣΒΕ μέσα στον χρόνο, αισθανόμαστε υπερήφανοι τόσο για το έργο αυτό καθεαυτό που έχει προσφέρει ο Σύνδεσμος στην πατρίδα μας όλα αυτά τα χρόνια, όσο και για τους προκατόχους μας επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν γράψει πραγματικά λαμπρή ιστορία στα επιχειρηματικά δρόμενα της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας μας. Η ιστορική πορεία του Συνδέσμου μας διδάσκει τα μέγιστα μέσα από το παράδειγμα και την πρωτοποριακή σκέψη αυτών των ανθρώπων που έδρασαν σε δύσκολες εποχές με όραμα, με ελπίδα και με προσήλωση στο καθήκον. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυνε και ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κύριος Σωκράτης Λαζαρίδης. Νομίζω ότι με αφορμή τα 100 χρόνια θα υπάρξουν σημαντικές ευκαιρίες για τον ΣΒΕ να φέρει κοντά τον επιχειρηματικό κόσμο αυτού του τόπου και της ευρύτερης περιοχής με την κεφαλαία αγορά. Μια προοπτική η οποία είναι εμφανής σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σαν επιλογή για την τόνωση της ανάπτυξης. Για τη συμβολή της Εθνικής Τράπεζας στο ελληνικό επιχειρήν και την ετοιμότητά της να στηρίξει την προσπάθεια του ΣΒΕ στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, μίλησε και η νέα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, Λούκα Κατσέλη. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Μετά από ένα μακροχρόνιο περιβάλλον ύφεσης και παραγωγικής αποσάρθρωσης, πρέπει και μπορεί να οδηγηθεί σε μια νέα πορεία επανεκκίνησης. Μια νέα πορεία βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τον οικονομικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό. Αυτό πιστεύω είναι το εθνικό αναπτυξιακό μας στοίχημα. Η διεύρυνση και αναδιάρθρωση της παραγωγικής μας βάσης με μεταφορά πόρων και ανθρώπινου δυναμικού από λιγότερο σε περισσότερο παραγωγικές δραστηριότητες, με τρόπο που θα αξιοποιούνται τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας, θα δημιουργείται προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας και θα διασφαλίζονται προϋποθέσεις για συνεχή βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης των πολιτών. Ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας έχει, όπως γνωρίζετε, χρηματοδοτήσει σημαντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αλλά και επενδυτικά έργα στη Βόρειο Ελλάδα. Επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική με έμφαση στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης, εξέφρασε τη μεγάλη συγκίνησή του για το γεγονός ότι ξεφυλίζοντας το Λεύκωμα, ένιωθε σαν να ξεφύλιζε τις σελίδες ενός άλμπουμ οικογενειακών φωτογραφιών αναφερόμενου σε σταθμούς της βορειοελλαδίτικης βιομηχανίας. Η παρουσίαση του επαιτειακού Λευκώματος έγινε από τον Δόκτωρ Ευάγγελο Χικίμογλου, συγγραφέα του Λευκώματος και ιστορικό μελετητή, ο οποίος έδωσε το στίγμα για τον πρώτο αιώνα της διαδρομής του Συνδέσμου, κάνοντας γνωστό ότι ο ΣΒΕ ήταν ο πρώτος δεσμός στην Ελλάδα πριν το κράτος που καθιέρωσε το ελάχιστο ημερομίσθιο.